Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να συζητήσουμε αυτό ακριβώς. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για να είστε, την. Να είστε καλά. Ξανασυναντιόμαστε σήμερα. Τι θα κάνουμε με αυτό? Με αυτό, ειδικά το μέτωπο το οποίο πιέζει πάρα πολύ τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το αν είμαστε ακριβότεροι ή φθηνότεροι σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το αν παρεμβαίνουμε ή δεν παρεμβαίνουμε και σε επίπεδο προστήμων και μείωση των τιμών και επιδοματικά, υπάρχει μια μεγάλη πληγή εδώ πέρα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο. Θα καταφέρουμε να ρίξουμε τις τιμές ή όχι? Δεν παραγνωρίζουμε το πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια σειρά μέτρων η οποία εξελίσσεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Θα θυμίσω τις περσινές δράσεις για τη διευκόλυνση των πολιτών και σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος, μια και το προαναφέρατε και είχατε και τον κύριο Σκυλακάκη σήμερα, όπως είπατε πριν. Θα υπάρχουν μια σειρά από επιδοματικές πολιτικές και βέβαια εξελίσσονται οι στρατηγικές μας για τη μείωση των τιμών στα ράφια, με τους κωδικούς οι οποίοι έχουν μειωθεί και συνεχώς αυξάνονται. Προφανώς όμως χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, γιατί είναι μια κλιμακούμενη ακρίβεια και πατάει σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πλέον φαινόμενα. Εγώ θα επιμείνω, δεν πρόκειται για αυτό το οποίο έλεγε ανεπιτυχώς κατά τη γνώμη μου στην προπαγάνδα της η αντιπολίτευση προεκλογικά για ακρίβεια Μητσοτάκη. Πρόσφατα βρέθηκα στην Ιταλία. Σας πληροφορώ ότι στην εστίαση είναι απλησίαστη η Ιταλία. Δηλαδή εστιατόρια στα οποία μπορεί κάποιος να έτρωγε με 20 ευρώ το άτομο πριν από 2 χρόνια ή 3 ή 4, τώρα πληρώνει 40 και 50 ευρώ. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο, δεν είναι μόνο για τη χώρα μας. Υπάρχει όμως εξέλιξη, μια προσπάθεια την κυβέρνηση, την οποία δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οριζόντια είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερη ένταση από όσα έχουν πάρει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς όμως ο πολίτης που μας ακούει έχει πρόβλημά του και το αναγνωρίζουμε, και γι' αυτό δεν μιλάμε ούτε με αλαζονία ούτε με έπαρση. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Και βέβαια και κάτι, κύριε Παυλόπουλο, το οποίο εγώ το έχω επισημάνει και πέρα από το να το αναγνωρίζουμε ή να το αναγνωρίζετε, κύριε Μαρκόπουλε, το ερώτημα είναι αν υπάρχουν άλλα εργαλεία διαθέσιμα. Διότι αν δεν υπάρχουν, τότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής είναι να περιμένουμε πότε θα υποχωρήσει συνολικά ο πληθωρισμός των τροφίμων και θα πέσουν οι τιμές. Ή υπάρχουν και άλλα εργαλεία τα οποία έχετε στη διάθεσή σας και πρόκειται να τα ενεργοποιήσετε προσεχώς? Θα επιμείνω λίγο μονότονα, γιατί το λέω εδώ και καιρό. Ναι. Υπάρχει ένα υπερόπλο κατά της ακρίβειας, το οποίο όμως δυστυχώς για άλλους λόγους δεν έχει λειτουργήσει ως όφινε. Είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Mm-hmm. Όπως πολύ καλά κάνετε και μας κρίνετε ως πολιτικό σύστημα, πολύ καλά κάνετε, και έτσι πρέπει και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός, έτσι όμως έχουμε και εμείς το δικαίωμα να κρίνουμε και τις ανεξάρτητες αρχές. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν επιτέλεσε το ρόλο της. Δεν βλέπουμε δηλαδή να κυνηγάει τα καρτέλ, τα μεγάλα πρόστιμα τα οποία παλιότερα έπεφταν. Βλέπουμε δηλαδή μια κυβέρνηση που στο δικό της μέτρο βάζει πολύ μεγάλα πρόστιμα, ναι. Άρα τη θα θέβει σε ένα βαθμό. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Μια και υπερκέρδη, και ναι. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει κάνει τη δουλειά της. Η γνώμη μου, ταπεινά σας το λέω, ναι, ναι. Είναι η άποψή μου. Γιατί και ο δημοσιογράφος παλιότερα που κάλυπτα για 25 χρόνια το χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων. Μα γι' αυτό σας ρωτώ. Ο κύριος Λιανός είναι η άποψή μου. Αυτή θεωρώ ότι δεν επιτέλεσε με την ένταση που έπρεπε τους ελέγχους στις μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Βλέπουμε δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία βάζει πρωτόγνωρα πρόστιμα αυτή τη στιγμή σε εταιρείες οι οποίες ακολουθούν λανθασμένες πρακτικές στην αγορά, και βλέπουμε μια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δέχομαι τις δυσκέρειες, δέχομαι τις δυσκολίες. Είναι μια μόνιμη εποδός σε ό,τι αφορά το ελληνικό κράτος. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι και η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είχε την ένταση. Θα λέω ένα παράδειγμα. Επί των ημερών του κυρίου Κυριτσάκη, Προέδρου, είχε γίνει εξαιρετική δουλειά. Είχαν υπάρξει έλεγχοι σε ισχυρότατα καρτέλ. Είχαν υπάρξει πρόστιμα. Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες είχαν μπει πρόστιμα εναντίον τους και τα παλιότερα χρόνια. Δεν είδαμε την ένταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού που έπρεπε να δούμε. Και σας λέω με ταπεινότητα, πολύ καλά κάνετε όλοι και κρίνετε εμάς τους πολιτικούς και το κυβερνητικό πολιτικό σύστημα. Και καλοδεχούμενη η κριτική, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι και η ανεξάρτητη. Είναι σαν να λέτε πάντως ότι η κυβέρνηση
έχει μείνει μόνη της αυτή τη μάχη. Ότι δεν έχει σύμμαχο την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Και το λέω και ως ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της δημοσιογραφίας για την αγορά και τις επιχειρήσεις. Την Επιτροπή Ανταγωνισμού εγώ την κάλυπτω ως δημοσιογράφος πάνω από 20 χρόνια σαν ρεπορτάζ. Εγώ βλέπω ότι υπήρξε μια πραξία. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μεγαλύτερη ένταση σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση υποθέσεων. Δεν μπορεί οι πολυεθνικές και οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν πρόστιμα στην κυβέρνηση και μόνο για φαινόμενα εσχροκέρδειας και η Επιτροπή Ανταγωνισμού να μην έχει ασκήσει τις πιέσεις που πρέπει να ασκήσει για να έχουμε καλύτερες τιμές και μια πηγή αγορά και ανταγωνισμό. Και σας το λέω γιατί στο παρελθόν είχε υπάρξει παραγωγή σημαντικού έργου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, θα μπορούσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να συντελέσει με τις παρεμβάσεις της, με τους ελέγχους της στη μείωση των τιμών. Εννοείται, μα αυτό εννοείται, λέτε, μάλιστα. Μα από τη λειτουργία τους είναι αυτός ο ρόλος τους, να προστατεύουν τον καταναλωτή, να υπάρχει ένα, πώς να σας το πω, χέρι βοηθείας προς τον Έλληνα πολίτη που δοκιμάζει. Γι' αυτό, κοιτάξτε να δείτε, οι ανεξάρτητες αρχές έχουν ρόλο αποκέντρωσης εξουσιών των κυβερνήσεων. Ακριβώς όμως με πρόσημο τη βοήθεια του πολίτη. Αλίμονο λοιπόν αν φτιάχνουμε ανεξάρτητες αρχές απλά για να πληρώνονται κάποιες θέσεις δημοσίων υπαλλήλων και κάποιες θέσεις διευθυντών και προέδρων. Αλίμονο, δεν κάνουμε θέσεις για να πληρώνονται κάποιες απλά θέσεις και καρέκλες. Να είμαστε καθαροί. Όταν λοιπόν ένα μεγάλο εργαλείο, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την έχουμε χωρίς την ενέργεια, εγώ δεν την ακυρώνω εις όλων, αλλά δεν είχε την ενέργεια που έπρεπε. Δεν επέδειξε τη διάθεση και την ενέργεια που έπρεπε τα τελευταία 4 χρόνια. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το υπερόπλο από τις αρχές του χρόνου και με νέα διοίκηση, νέα ηγεσία, θεωρώ ότι θα βοηθήσει καταλυτικά. Περιμένω να βοηθήσει. Απαιτώ ως πολιτικός να βοηθήσει καταλυτικά. Γιατί λέτε με νέα διοίκηση, νέα ηγεσία, τελειώνει η θητεία του κυρίου Ουλιανού ή θα... Ο κύριος Ουλιανός, με όσο γνωρίζω, δεν θα ανανεωθεί η θητεία του. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα νέο βηματισμό Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία έχει ικανότατα στελέχη. Το επίπεδο της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι υψηλότατο. Το θέμα είναι όμως να αποπνέει η ηγεσία μια διάθεση να χτυπηθεί με τα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί χτυπιέται το Υπουργείο Ανάπτυξης στην κυβέρνηση και ο κύριος Κρέκας κατά εντολή του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και βλέπουμε. Τις αναφέρω εγώ, αν θέλετε, κιόλας. Δεν είναι, άμα θέλετε, κάνουμε και δημόσια συζήτηση. Για μεγάλες πολυεθνικές που πλέον έχουν πρόστιμα εις βάρος τους και δεν το κάνει η ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι, υποτίθεται, και η υπεύθυνη για να ελέγχει την αγορά. Εγώ παίρνω την ευθύνη κυβερνικά, κοιτάξτε να δείτε, δεν λέω ότι δεν έχουμε τις ευθύνες μας. Είμαι πολύ προσεκτικός, θα τη λέω. Προφανώς και η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, τον έλεγχο της αγοράς. Όμως, για κάποιο λόγο ο νομοθέτης αποκέντρωσε κυβερνητικές εξουσίες προς την κατεύθυνση ανεξάρτητης αρχής. Επαναλαμβάνω για τρίτη φορά για να μην το δούμε. Δεν είναι μόνο δεν είναι ανεξάρτητες. Είναι και ελεγχόμενες. Ανεξέλεγκτες. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Το πολιτικό έλεγχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.